το υποβρύχιο κατασκευάστηκε στις 12 Μαρτίου του 1937 και το ονόμασα Lepid. Ναι, βρισκόμαστε για πρώτη φορά μέσα σε υποβρύχιο. Από εδώ ρίχνονται στους πύλες και αν δείτε πίσω μου υπάρχουν κρεβάτια, ήταν εδώ ναύτες και κοιμούνταν εδώ για να έχουν ετοιμότητα. Αβόλη λεκάνη τουαλέτας που έχω δει ποτέ. Δεν βλέπω τίποτε. Και εδώ ήταν τα μαγειρία. Το στοιχείο μου. Ένας φούρνος και δύο κατσαρόλες. Ότι μπορείτε να καταλάβετε, σε ένα υποβρύχιο ο χώρος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, γι' αυτό κάποια σημεία ήταν το ένα δίπλα από το άλλο, δηλαδή τουαλέτα δίπλα από κουζίνα, κρεβάτια δίπλα από τις μηχανές. Το υποβρύχιο είχε δύο μηχανές diesel για πάνω από το νερό και δύο ηλεκτρογεννήτριες για κάτω από το νερό. Στο τέρμα του υποβρυχίου υπήρχε ο χώρος ανάπαυσης των αυτών του υποβρυχίου, όπου ο καθένας είχε ένα μικρό κουτάκι που έβαζε μέσα τα προσωπικά του αντικείμενα, στολές, παπούτσια, διάφορα ρούχα.